Η συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΗ και των Επικεφαλής των Παρατάξεων με τον Πρωθυπουργό και αρμόδιους υπουργούς, όπως συνήθως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις σαν αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν μια ελπιδοφόρο συνάντηση. Ελπιδοφόρο με την έννοια το ότι επαναλήφθηκαν κάποιες δεσμεύσεις που αφορούσαν θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Είναι γνωστό το ότι τέλος του χρόνου σαν Δήμη, σαν αυτοδιοίκηση, πήραμε μια επιπλέον δόση από τους ΚΑΠ. Αυτό η δέσμευση αναλύθηκε για το επόμενο διάστημα και βέβαια το ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οριστικό ξεκαθάρισμα των σχέσεων ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό και ο ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και στη συζήτηση του ΕΣΠΑ, ήταν από τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν από πλευράς αυτοδιοίκησης και όπως είπα και πριν, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ελπιδοφόρες. Απομένουν να τα δούμε έμπρακτα αυτά τα ζητήματα. Στο συνέδριο τι θέματα θα μπουν, αυτά που συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό? Και αυτά θα μπουν από εκεί, θα μπουν στο συνέδριο, αλλά βέβαια το μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει και απασχολεί με κάθε τρόπο τα συνέδρια της αυτοδιοίκησης είναι το οικονομικό. Η αυτοδιοίκηση συνεχίζει για 10ο χρόνο να μην της αποδίδονται οι θεσμοθετημένοι πόροι από νόμους που έχει ψηφίσει το κράτος. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ασφικτική. Μόλις πριν μιλούσαμε με συναδέλφους για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει ο καθένας από εμάς. Είναι φανερό το ότι έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και το λέω με την έννοια ότι η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο φορέας εκείνος στον οποίο απευθύνονται οι πολίτες για τα πρώτα, για τα άμεσα, για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα που τους απασχολούν. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα τους, ο Δήμαρχος είναι δίπλα τους και απευθύνονται σε αυτόν. Επομένως πρέπει να στηριχτεί η αυτοδιοίκηση, πρέπει να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον πόρους η αυτοδιοίκηση γιατί είναι ένας από τους πυλώνες που κρατούν όρθια την κοινωνία και όρθιο τον κρατικό μηχανισμό στην πατρίδα μας.